Την ερχόμενη Τρίτη ορίστηκε η εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι περίοικοι της οδού Νικηταράς στους Αγίους Αναργύρους του Βόλου κατά του έργου των ποδηλατοδρόμων. Την προηγούμενη εβδομάδα οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν και εμπόδισαν τον εργολάβο να ολοκληρώσει τις εργασίες για την κατασκευή ποδηλατόδρομου στη γειτονιά τους, επειδή θεωρούν ότι το συγκεκριμένο έργο θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας. Εφόσον δεν εισακούστηκαν από τη Δημοτική Αρχή, προχώρησαν μέσω της δικαστικής οδού στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Σήμερα λοιπόν τα καταθέσαμε. Έχουμε πάρει ημερομηνία για την άλλη Τρίτη, 21 του μηνός, όπου θα γίνει η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο ακροατήριο και προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια διότι θεωρούμε ότι ο ποδηλατόδρομος πάσχει από πολλά λάθη και παραλήψεις. Και αυτό εγκυμονεί σοβαρά τους κινδύνους για τους κατοίκους της περιοχής. Την ερχόμενη Τρίτη εκδικάζεται η υπόθεση και η απόφαση του δικαστηρίου αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς θα επηρεάσει τη συνέχιση ή όχι της εργολαβίας για την κατασκευή του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Είναι μια άμεση διαδικασία η οποία γίνεται των ασφαλιστικών μέτρων, κατεπίγουσα μπορώ να πω, διότι όπως σας είπα εγκυμονεί πολλά προβλήματα. Άλλωστε, έχουμε και στα χέρια μας αρκετές ενδείξεις ότι οι ποδηλατόδρομοι δεν έχουν την σωστή μελέτη όπως θα έπρεπε να γίνουν, το οποίο το βεβαιώνουν και τεχνικοί. Τότε, άλλωστε, την προηγούμενη εβδομάδα με ανακοίνωσή του έχει ζητήσει και αυτό την άμεση πάυση των ποδηλατοδρόμων. Και όπως θα αντιλαμβάνεσαι, όλα συνηγορούν στην πάυση αυτού του έργου.